Τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Σαμουήλ Α στη σελίδα 290, κεφάλαιον ΚΕ. Σελίδα 290, κεφάλαιον ΚΕ. Ματέο, πήγαινε φέρε ακουστικά για τον αδελφό που μιλάει ρώσικα. Διαβάζω λοιπόν από το ΚΕ. «Απέθανε δε ο Σαμουήλ και συνήχθησαν πάσο Ισραήλ και έκλαυσαν αυτόν και νεταφίασαν αυτόν εν το οίκο αυτού εν Ραμά. Και σηκώθη ο Δαβίδ και κατέβη στην έρημον Φαράν. Ήτο δε άνθρωπος της εν Μαούν, του οποίου τα κτήματα ήσαν εν το Καρμήλο και ο άνθρωπος ήτο μέγας σφόδρα και είχε 3.000 πρόβατα και 1.000 σέγας». Και εκούρευε τα πρόβατα αυτά αυτού εν το Καρμήλο. Το δε όνομα του ανθρώπου ήταν Ναβάλ. Και το όνομα της γυναικός αυτού Αβιγαία. Κι μεν γεννή το καλήνη στην σύνεση και ωραία την όψην, ο άνθρωπος όμως σκληρός και κακός εις τας πράξεις αυτού. Ή το δε εκ της γενεάς του Χάλευ. Και ήκουσεν ο Δαβίδ εν τη ερήμο, ότι ο Ναβάλ εκούρευε τα πρόβατα αυτού, και απέστειλε ο Δαβίδ 10 νέους και είπε ο Δαβίδ προς τους νέους: «Ανάβητε εις τον Κάρμηλον και υπάγετε προς τον Ναβάλ και χαιρετήσατε αυτόν εξ ονόματός μου. Και θέλετε η να είσαι πολυχρόνιος. Ειρήνη και είσαι, ειρήνη και εις τον οίκον σου, ειρήνη και εις πάντα όσα έχεις. Και τώρα ήκουσα ότι έχεις κουρευτάς. Ιδού τους ποιμένα σου ή την εσύσαν με θυμών, δεν ευλάψαμεν αυτούς, ουδέ χάθη τι εις αυτούς καθόλων των καιρών καθόν ήσαν εν το Καρμήλο. Ερώτησαν τους νέους σου και θέλουν συνσύπη. Ας έβρωση λοιπόν οι νέοι ούτι χάριν στους οφθαλμούς σου, διότι σημέραν καλήν ήλθομεν, δώσ' παρακαλούμεν ότι έλθει στη χείρα σου προς τους δούλους σου και εις τον ιόν σου το Δαβίδ». Και ελθόντες οι νέοι του Δαβίδ ελάλησαν προς τον Ναβάλ κατά πάντα στους λόγους τούτους εν ονόματι του Δαβίδ και έπαυσαν. Αλλά ο Ναβάλ απεκρίθη προς τους δούλους του Δαβίδ και είπε: «Τι είναι ο Δαβίδ και τι ο Υιός του Ιεσέ? Πολύ είναι την σήμερον η δούλη ήτινες αποσκυρτός συνέκαστος από του Κυρίου αυτού. Θέλω λάβει λοιπόν τον άρτον μου και τον είδωρ μου και το σφακτόν μου, το οποίο έσφαξα δια τους κουρευτάς μου και δώσει ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζω πόθεν είναι». Και εστράφησαν οι νέοι του Δαβίδη στην οδόν αυτών και ανεχώρησαν και ελθόντες απήγγειλαν προς αυτόν πάντα στους λόγους τούτους. Και είπε ο Δαβίδ προς τους άνδρας αυτού: «Ζώστητε έκαστο στη ροφέαν αυτού», και ζώστησαν έκαστο στη ροφέα αυτού. Και ο Δαβίδ ομοίωσε ζώστη τη ροφέα αυτού και ανέβησαν κατόπι του Δαβίδ έως 400 άνδρες, 200 δε έμειναν πλησίων της αποσκευής. Εις δε εκ των νέων απήγγειλε προς την Αβιγαίαν τη γυναίκα του Ναβά λέγον: «Ιδού, ο Δαβίδ απέστειλε μηνυτάς εκ της ερήμου για να χαιρετήσει τον Κύριο ημών, και εκείνος απεδίωξεν αυτούς. Οι άνδρες όμως εστάθησαν πολλά καλή προς ημάς, και δεν ευλάφθημεν, ουδέ χάσαμεν, ουδέν, όσον καιρόν συνανεστράφην με ταυτόν, ότε ήμεθα εν της αγρής. Ήσαν ο στίχος πέριξ ημών, και νύχταν και ημέραν, καθόλων των καιρών καθόν ήμεθα με ταυτόν βόσκονται στα πρόβατα. Τώρα λοιπόν γνώρισον και ιδέ τι θέλεις κάμει εσύ, διότι κακόν απεφαστήσει κατά του Κυρίου ημών και κατά παντός του οίκου αυτού. Επειδή είναι άνθρωπος δίστροπος, ώστε ουδείς δύναται να ομιλήσει προς αυτόν». Τότε έσπευσε η Αβιγαία και έλαβε 200 άρτους και 2 αγκία ίνου και 5 πρόβατα ετοιμασμένα και 5 πρόβατα σίτου πεφρυγανισμένου και 100 δέσμα σταφίδος και 200 πίτας σίκων και έθεσε αυτά επί όνων. Και είπε προς τους νέους: «Προπορεύεστε προς Θεέ μου, ιδού εγώ έρχομαι κατόπιν σας». Προς τον Ναβάλ όμως τον άνδρα αυτής δεν εφανέρωσε τούτο. Και καθώς αυτοί καθημένοι επί του όνου κατέβαιναν υπό τη σκέπην του όρους, ιδού ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού κατέβαιναν προς αυτήν και συνήντησαν αυτούς. Είχε δε υπεί ο Δαβίδ: «Ματέως το όντι εφύλαξα πάντα όσα είχε ούτως εν τη ερήμο και δεν εχάθη ουδέν εκ πάντων των κτημάτων αυτού και ανταπέδωκεν σε μεν κακόν αντί καλού. Ούτω να κάνει ο Θεός εις τους εχθρούς του Δαβίδ και ούτω να προσθέσει εάν ως το βράδυ αφήσω εκ πάντων των πραγμάτων αυτού ουρούντα εις τείχον».
Και καθώς την ίδια ευγέα το Δαβίδ έσπευσε και κατέβη από του όνου και έπεσε ενώπιον του Δαβίδ κατά πρόσωπον και προσεκίνησε νέος εδάφος. Και προσέπεσε εις τους πόδας αυτού και είπεν, «Επεμέ, Κύριέ μου, ας είναι αυτή η αδικία». Και ας λαλήσει παρακαλώ η δούλη σου εις τα ότα σου και άκουσον τους λόγους της δούλης σου. Ας μη δώσει ο Κύριός μου παρακαλώ ούτε μίαν προσοχήν εις τούτον τον δίστροπον άνθρωπον τον Ναβάλ, διότι κατά το όνομα αυτού, τι ούτως είναι Ναβάλ το όνομα αυτού και αφροσύνη μετ' αυτού. Εγώ δε η δούλη σου δεν είδον τους νέους τους κυρίους μου, του Κυρίου μου, τους οποίους απέστειλας. Τώρα λοιπόν Κύριέ μου, ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, ο Κύριος βεβαίως σε εκράτησεν από του να εμβείς εις αίμα και να εκδικηθείς δια της χειρός σου. Τώρα δε οι εχθροί σου και οι ζητούντες κακών εις το Κύριόν μας είναι ο Ναβάλ. Και τώρα αυτή η προσφορά την οποία η δούλη σου έφερε προς τον Κύριόν μου ας δοθεί εις τους νέους τους ακολουθούντας τον Κύριόν μου. Συγχώρησον παρακαλώ το αμάρτημα της δούλης σου, διότι ο Κύριος θέλει βεβαίως κάμει στον Κύριόν μου οίκο ασφαλήν, επειδή μάχεται ο Κύριός μου τας μάχας του Κυρίου και κακία δεν ευρέθη εν σύ πόποτε. Αν και σηκώθη άνθρωπος κατά διώκον σε και ζητών την ψυχή σου, η ψυχή όμως του Κυρίου μου θελήστε δεδεμένη εις των δεσμών της ζωής πλησίων Κυρίου του Θεού σου. Τας δε ψυχάς των εχθρών σου ταύτας θέλει εξφενδονήσει εκ μέσου της φενδόνης. Και όταν κάμει ο Κύριος εις τον Κύριό μου κατά πάντα τα αγαθά τα οποία ελάλησε περισσού και σε καταστήσει κυβερνήτην επ' τον Ισραήλ, δε θέλει είστε τούτο σκάνδαλον εισέ, ουδέ πρόσκομα καρδίας εις τον Κύριό μου, διότι έχει σας αίμα ανέτιον, διότι ο Κύριός μου εκδίκησεν αυτός εαυτόν. Πλην όταν ο Κύριος αγαθοποιήσει τον Κύριό μου, τότε ενθυμητητή του δούλη σου. Κι είπε Δαβίδ προς την Αβιγαία, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ώστε σε απέστειλε την μέραν ταύτην στη συνάντησή μου, και ευλογημένη η βουλή σου, και ευλογημένη εσύ, είτες με φύλαξα στην ημέραν ταύτην από το να εμβώ εις αίματα και να εκδικηθώ δια της χειρός μου. Διότι αληθώς ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ώστε με εμπόδισε από το να σε κακοποιήσω, εάν δεν ήθελες πέψει να έλθει στη συνάντησή μου. Δεν ήθελε μείνει στον Ναβάλ έως της αυγής ουρών εις τείχον». Και έλαβε ο Δαβίδ εκ της χειρός αυτής τα όσα έφερε προς αυτόν και είπε προς αυτήν Ανάβα, προς τον οίκον σου εν ειρήνη, βλέπε εις οίκουσα της φωνής σου και ετοίμησα το πρόσωπον σου. Και ήρθεν Αβιγαία προς τον Ναβάλ και ειδού είχε συμπόσιον εν το οίκο αυτού ο συμπόσιον βασιλέως. Η καρδία του Ναβάλ το εύθυμος εν αυτό και το εις άκρον μεθυσμένος. Όδεν δεν απήγγειλε προς αυτόν ουδέν μικρόν ή μέγα έως της αυγής. Το πρωί όμως, αφού ο Ναβάλ εξεμέθησε, εφανέρωσε προς αυτόν η γηνή αυτού τα πράγματα ταύτα και ενεκρώθη η καρδία αυτού εντός αυτού και έγινε σως λίθος. Και μετά 10 μέρες περίπου επάταξε ο Κύριος τον Ναβάλ και απέθανε. Και ότε ήκουσε ο Δαβίδ ότι απέθανε ο Ναβάλ, είπε ευλογητός Κύριος ώστις έκρινε την κρίση μου περί του ονειδισμού μου του γενομένου παρά του Ναβάλ και εμπόδισε τον δούλον αυτού από κακού. Και την κακία του Ναβάλ έστρεψε ο Κύριος κατά της κεφαλής αυτού. Και απέστειλε ο Δαβίδ και λάλησε προς την Αβιχαία για να λάβει αυτήν εις γυναίκα εις εαυτόν. Και ελθόντες οι δούλοι του Δαβίδ προς την Αβιχαία εις τον Κάρμηλον, ελάλησαν προς αυτήν λέγοντες, «Ο Δαβίδ απέστειλε ημάς προς έδια να σε λάβει γυναίκα εις εαυτόν». Και σηκώθη και προσεκίνησε κατά πρόσωπον έως εδάφους και είπε ιδού, «Ας είναι η δούλη σου θεράπαινα δια να πλύνει τους πόδας των δούλων του Κυρίου μου». Και έσπευσεν η Αβιγαία και σηκώθη και ανέβη επί του όνου με τα 5 κορασίων αυτής, ακολουθούντων ο πίσων αυτής. Και πήγε κατόπιν των απεσταλμένων του Δαβίδ και έγινε γηνή αυτού. Έλαβε ο Δαβίδ και ο Αχινοάμ και την Αχινοάμ από Ισραήλ και σαν αμφότερη γυναίκη αυτού. Ο δε Σαούλ είχε δώσει Μιχάλ τη θυγατέρα αυτού, την γυναίκα του Δαβίδ στον Φαλτή, των ιών του Λαΐς, τον Απογαλήμ. Αμήν. Ο Δαβίδ λοιπόν κυνηγημένος για χρόνια πολλά από τον Σαούλ, μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να εκπληρωθεί η επαγγελία του Θεού να κάνει αυτόν βασιλιά επί τον Ισραήλ. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν χρόνια μεγάλης δοκιμασίας.
Ήταν χρόνια που ο Θεός όμως πέραν των δυσκολιών που επέτρεπε στη ζωή του Δαβίδ επέτρεψε και μεγάλους πειρασμούς για να γνωρίσει τι είναι στην καρδιά του. Μάλιστα τον Σαούλ τον παρέδωκε στα σχήρας του Δαβίδ και ήταν δυνατόν άμεσα να τον σκοτώσει και να τελειώσουν τα βασανά του. Αλλά ο Δαβίδ πιστός και άνδρας κατά την καρδία του Θεού ήταν να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού, επροτίμησε να κάνει το θέλημα του Θεού και να μην αγγίξει τον κεχρισμένο του Κυρίου και προτίμησε να περιμένει τον χρόνο που ο Κύριος θα τον ελευθερώσει και θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του και όχι να προσπαθήσει αυτός μόνος του να πάρει από το Θεό τις υποσχέσεις, από τα χέρια του Θεού τις υποσχέσεις που ο Θεός του έχει χαρίσει. Τώρα όμως θα περάσει μια ακόμη μεγαλύτερη δοκιμασία. Η πρώτη δοκιμασία ήταν είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις καθώς ο Θεός σου παραδίδει στα χέρια σου να εκλέξεις το αγαθόν και να απορρίψεις το αχρίον. Τώρα όμως είναι μια μεγαλύτερη δοκιμασία. Ας πάρουμε όμως από την αρχή τα πράγματα. Ήρθε ο καιρός και απέθανε ο Σαούλ, ο Σαμουήλ. Ο Δαβίδ τώρα πια χωρίς τον άντρα τον κεχρισμένο που τον αγαπούσε, μόνος του πια απευθείας με τον Κύριό του. Εκεί υπήρχε κάποιος άνθρωπος, μέγας φόδρα, το όνομά του ήταν Ναβάλ που σημαίνει άφρον και το όνομα της γυναικός αυτού Αβιγαία που σημαίνει πηγή χαράς. Ο Ναβάλ ήταν άνθρωπος σκληρός και κακός. Η Αβιγαία ήταν συνετή και ωραία την όψη. Ο άνθρωπος αυτός είχε πολλά πρόβατα και ήρθε ο καιρός να τα κουρέψει και ήταν στο Κάρμιλο, εκεί που ήταν το βουνό, εκεί που ήταν και ο Δαβίδ. Και όταν υπήρχε το κούρεμα των προβάτων, επειδή ήταν εκτεθειμένοι εις τους ληστές, έπρεπε να έχουν στρατό για να φυλάνε τους κουρευτές και τα πρόβατα. Ο Ναβάλ όμως δεν είχε και ο Δαβίδ, επειδή βρισκόταν εκεί, σκέφτηκε καλό ότι καλόν θα ήταν να τον βοηθήσει τον άνθρωπο αυτόν εις το έργο του. Και πράγματι διέταξε τους άντρες του να μην αγγίξουν καθόλου τα πρόβατα και τους κουρευτές του Ναβάλ, αντιθέτως να τους προστατεύουν από κάθε κακό. Τέλειωσε το κούρεμα και ο Δαβίδ, καθώς εσυνηθίζεται, απέστειλε τους δούλους του να ζητήσουν την ανταμοιβή του, θα λέγαμε το μισθό του για την προσφορά την οποία προσέφερε, δηλαδή για τη φύλαξη και τη φροντίδα αυτών που κούρευαν τα ζώα. Και όπως συνηθίζεται, θα έπρεπε αυτός ανάλογα με το τι ευπορεί να δώσει εις ευγνωμοσύνη ή εις ανταμοιβή της προσφοράς αυτών που τον προστάτευαν. Όμως άνθρωπος σκληρός, κακός και άφρον, μίλησε κατά την αφροσύνη αυτού, προσβάλλοντας ιδιαίτερος τον Δαβίδ και λέγοντας ποιος είναι ο Δαβίδ και ο γιος του Ιεσέ, ο οποίος μου ζητάει ανταμοιβή. Είναι ένας που τόσκασε από το αφεντικό του, από τον κύριό του τον Σαούλ, και κάθε ένας που το σκάει θα έρχεται να μου ζητάει από μένα, δεν το ξέρω και δεν του δίνω. Ήτανε σκληρή απάντηση. Σκληρή απάντηση και με αφροσύνη. Ικανή όμως να δοκιμάσει την καρδιά του Δαβίδ και γι' αυτό το λόγο ο Θεός επέτρεψε αυτό το συμβάν. Να δοκιμαστεί τώρα η καρδιά του Δαβίδ όταν τον αδικούνε και τον προσβάλλουνε και τον ονειδίζουνε και μάλιστα αυτοί τους οποίους έχει ευεργετήσει. Μεγάλη δοκιμασία, αδερφοί, που όμως ο Θεός την επιτρέπει σε όλους μας. Γιατί όταν σε εφημούν και σε τιμούν, τους αγαπάς και προσεύχεσαι για αυτούς. Αλλά όταν σε προσβάλλουν, σε ονειδίζουν, σε αδικούν, ιδιαιτέρως όταν εσύ τους ευεργετήσεις, εκεί η καρδιά σου πρέπει πραγματικά να είναι κατά την καρδία του Θεού για να πράξει το θέλημα του Θεού, το οποίο τι είναι,
μακροθύμησον, συγχώρεσε και προσευχήσου για αυτούς. Γιατί αυτός απεδείχθη εχθρός του Δαβίδ και μάλιστα τον ονείδησε και τον κατηγόρησε και μάλιστα και τον έβλαψε, γιατί δεν του ανταπέδωκε αυτά τα οποία του χρωστούσε. Είναι ίσως ο πιο δύσκολος πειρασμός που θα οδηγήσει τον Δαβίδ σε ανομίες ή σε έργο το οποίο δεν είναι καθόλου ευάρεστο εις το Θεό. Να εκδικήσει τον εαυτό του με τα χέρια του, πρώτον, το οποίο είναι εντελώς έξω από το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι μην εκδικείτε τον εαυτό σας, αλλά δώστε τόπο στην οργή, δηλαδή κάντε στην άκρη να έρθει η οργή του Θεού, δώστε τόπο στην οργή του Θεού, γιατί είναι γεγραμμένο ότι εγώ, λέει ο Κύριος, είμαι ο εκδικητής. Το πρώτο μεγάλο, η πρώτη μεγάλη παγίδα και αμάρτημα που κινδυνεύει και θα πέσει ο Δαβίδ, είναι να εκδικήσει λοιπόν τον εαυτό του αυτός και όχι να αφήσει αυτό το έργο στα χέρια του Θεού. Το δεύτερο σοβαρό αμάρτημα που θα έκανε είναι να χύσει αθώο αίμα. Γιατί μέσα στο θυμό, το δίκαιο, αυτό που λένε οι άνθρωποι, τον έπνιξε το δίκαιο του. Μέσα στο δίκαιο θυμό του κάνει υπερβολή εκδίκησης. Γι' αυτό όταν επέστρεψαν οι δούλοι του και του είπαν ότι αυτά μας είπε ο Ναβάλ, ονειδίζοντάσε, προσβάλλοντας και αδικώντασε, θύμωσε με οργή μεγάλη και είπε «Δεν θα αφήσω ούτε έναν άντρα, ούτε μία ψυχή ανάμεσα σε όλη τη συγγένεια, αλλά και όλη την οικογένεια του Ναβάλ». Πολλά τα αμαρτήματα, σκάνδαλο ετοιμασμένο από το διάβολο που το επέτρεψε ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι απείραστος κακών και ουδέναν πειράζει, ούτε αυτός πειράζεται από κανέναν, μπορείς να πειράξεις το Θεό, αλλά ούτε και αυτός πειράζει κανέναν, αλλά κάθε ένας άνθρωπος πειράζεται από τις δικές του επιθυμίες, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος, και καθώς η επιθυμία γεννάει την αμαρτία, εάν εκτελεστεί η αμαρτία γεννιέται ο θάνατος. Η επιθυμία λοιπόν του Αδάμ είναι η εκδίκηση, είναι η απόδοση της δικαιοσύνης, είναι το ξεπλήρωμα της προσβολής, το οποίο βέβαια είναι πολύ συνηθισμένο έξω στον κόσμο, αλλά και στο λαό Ισραήλ υπήρχε ο νόμος του Μωυσή, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αλλά βέβαια ο Θεός αυτό το έκανε όχι για να δώσει το δικαίωμα στον λαό Ισραήλ να εκδικείται, αλλά για να βάλει ο Θεός όρια στην εκδίκηση. Γιατί η εκδίκηση πάντοτε του ανθρώπου είναι πολλαπλάσια από το αυτό που που έπαθε. Γι' αυτό λέει δεν θα κάνεις περισσότερα από αυτό που σου έκαναν, ξέροντας ότι δεν μπορεί να δαμάσει ο Θεός αλλά ούτε και ο άνθρωπος την οργή του Θεού, την οργή του ανθρώπου. Δεν δαμάζεται. Όταν θυμώσει ο άνθρωπος γίνεται τρελός, λένε οι άνθρωποι. Και ο Λόγος του Θεού λέει η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ο Δαβίδ οργίστηκε σφόδρα και διέταξε τους άντρες του, βάλτε τις ρομφαίες σας, εζώστηκε αυτή τη ρομφαία του και ορκίστηκε στο Θεό. Ούτω να κάνει ο Θεός και ούτω να προσθέσει, εάν εγώ σήμερα δεν θανατώσω όλους μέσα στο περιβάλλον του Ναβάλ. Και το είχε πάρει απόφαση να το κάνει και θα το έκανε. Και κανένας δεν μπορούσε να το σταματήσει. Κανένας δεν μπορούσε να τον εμποδίσει, γιατί στα μάτια των ανθρώπων είχε δίκιο. Και οι άντρες του εν δικαίω πήγαιναν.
Και κανένας από τους άντρες του δεν σκέφτηκε αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε εμείς πάντοτε. Εμείς θέλουμε αυτό, ο Θεός τι θέλει. Και μάλιστα να βάζουμε πάντοτε τη λογική μας, τη σκέψη μας, το θυμό μας μέσα στο Λόγο του Θεού, ώστε οι αποφάσεις που θα παίρνουμε να είναι εν δικαίω, οι αποφάσεις που θα παίρνουμε να είναι μέσα στο θέλημα του Θεού και στη δικαιοσύνη του Θεού. Επαναλαμβάνω, η οργή του ανθρώπου ποτέ δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και επειδή και στην Καινή Διαθήκη ο Θεός γνωρίζει ότι εύκολα οργιζόμαστε, πάρα πολύ εύκολα, είναι ένα εξαιρετικό ελάττωμα του σαρκικού ανθρώπου, το οποίο όμως ξεφυτρώνει ορισμένες στιγμές και μέσα στους πνευματικούς ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Θεός λέει, οργίζεστε, αλλά προσέχετε να μην αμαρτάνετε. Οργιστήκατε κακώς, αλλά προσέχετε τώρα μην αμαρτάνετε. Αδερφοί αγαπητοί, ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί ο χριστιανός να αντιμετωπίσει, να τη θασεύσει, είναι η οργή του. Η οργή, η οποία είναι ένα συνοθήλευμα και σκέψης και επιθυμίας και σαρκικού φρονήματος. Όλη η υπόσταση του ανθρώπου ξεσηκώνεται όταν ο άνθρωπος οργίζεται. Το σώμα τρέμει, η καρδιά χτυπάει και το μυαλό σκοτίζεται. Και όταν ο άνθρωπος, οδηγούμενος από την οργή του, εκπληρώνει τις αποφάσεις του, όταν φύγει η οργή, πάντοτε είναι μετανοημένος. Τι έκανα? Μάλιστα, είναι τόσο έντονο αυτό το συναίσθημα, το οποίο δεν δαμάζεται και δεν δουλαγωγείται, που και ο νόμος το θεωρεί σαν κριτήριο ελάφρυνσης στην κατηγορία, λέγοντας ότι διεπράχθη εμβρασμό ψυχής. Όμως εμείς ξέρουμε και πρέπει καλά να το καταλάβουμε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα των πειρασμών του πειραστή. Ο διάβολος είναι αυτός που θέλει να σε φέρει εκτός εαυτού. Εκτός εαυτού. Και η οργή είναι ένα, όχι το μοναδικό, αλλά είναι ένα από τα πιο σοβαρά και τα πιο εύκολα για να το πετύχει ο διάβολος στη ζωή του ανθρώπου. Εκτός εαυτού, ο διάβολος μπορεί να σε φέρει και με απειλή. Πανικός. Σε πιάνει πανικός και εκεί δεν δουλεύει η λογική σου. Εκτός εαυτού μπορεί να σε φέρει με έντονα συναισθήματα, έρωτας. Πάλι η λογική δεν δουλεύει. Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά το πιο άμεσο, γιατί τα άλλα θέλουν προετοιμασία, το πιο άμεσο και το πιο εύκολο για να το κάνει ο διάβολος στη ζωή του χριστιανού είναι ο θυμός. Σκεφτείτε πόσο σκληρό συναίσθημα είναι που ο Μωυσής, ο οποίος παρακυρίου θεωρείτο και ευεβαιώνετο ότι το πραΐς υπερ πάντας τους ανθρώπους, κάποια στιγμή οργίστηκε τόσο πολύ που έφτασε τις πλάκες που του είχε δώσει ο Θεός με το νόμο γραμμένο, με το δάχτυλο του απάνω, μετά από 40 μέρες το όρος νηστείας και προσευχής, όταν είδε το λαό Ισραήλ να είναι σε απόλυτη δολολατρία, οργίστηκε και τις πέταξε κάτω. Σκεφτείτε πόσο μετάνιωσε, αλλά το έκανε. Μετάνιωσε, αλλά το έκανε. Γι' αυτό και για να συγκρατήσει ο Θεός τον άνθρωπο από αυτό το τρομακτικό πειρασμό, τον ανελαίει το βομβαρδισμό του διαβόλου και την τέλεια αδυναμία του ανθρώπου, έδωσε ο Θεός
μέσα στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου να είναι και η πραότης. Εμείς λοιπόν δεν ισχυριζόμαστε σαν άνθρωποι του Θεού, σαν παιδιά του Θεού, αναγεννημένα και βαφτισμένα με Πνεύμα Άγιο, ότι έχουμε τέτοια πραότητα που ποτέ δεν θα νευριάσουμε. Μάλιστα, πολλά λάθη στη ζωή μας, πιστεύω όλοι μας, εάν κρίνω εξιδίων, γιατί εγώ πολλά λάθη έχω κάνει πάνω στα νεύρα μου. Πάνω στα νεύρα του άνθρωπος δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι κάνει. Βεβαίως μετά μετανιώνει, αλλά τα έχει κάνει. Εμείς λοιπόν πρέπει να ξέρουμε με τα βεβαιότητος ότι μία από τις πιο σοβαρές προσευχές μας, ιδίως όταν προσευχόμεθα να μας βοηθήσει ο Θεός από το διάβολο και σατανά, είναι να μας δίνει πραότητα, η οποία μάλιστα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ταπείνωση. Εάν δεν προχωρήσουμε λίγο παραπάνω και ξεπεράσουμε το όριο της οργής και φτάσουμε στην εριστικότητα, ο Λόγος του Θεού λέει μόνο υπό της υπερηφανίας προέρχεται η έρης. Ο εριστικός άνθρωπος νευριάζει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα. Είναι πολύ κοντά αυτά. Ο ταπεινός άνθρωπος νευριάζει, αλλά σπάνια. Αλλά και αυτός μπορεί να νευριάσει. Πώς λοιπόν θα νικήσουμε αυτό το τρομακτικό πειρασμό? Μόνο με τη βοήθεια του Θεού, μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και βασικά με την εξήτησή μας από το Θεό. Δώσε μας πραότητα, Κύριε, και χάριζέ μας πνεύμα ταπεινού, γνωρίζοντας ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα δια του οποίου ο διάβολος μας πετάει έξω από το θέλημα του Θεού. Όπως είπαμε, υπάρχουν και άλλα προβλήματα, οι συναισθηματικές φορτίσεις, ο έρωτας, το μίσος, η απελπισία, η απογοήτευση, η στενοχώρια, η θλίψη, ο φόβος, η απειλή και όλα αυτά τα οποία βεβαίως προέρχονται από το διάβολο, ο οποίος θέλει να κάνει τον άνθρωπο να αποκάμει, να λυγίσει και να απογοητευθεί. Ενώ η δουλειά του χριστιανού είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να τους στηρίζουμε, να τους παρηγορούμε και να τους ενισχύουμε. Όταν έχουν χάσει τη δύναμή τους, δηλαδή να τους δίνουμε δύναμη, όταν πέφτουν να τους στερεώνουμε, να τους σηκώνουμε, να τους κρατάμε, όταν χάνουν το δρόμο τους να τους βοηθάμε, και όταν απελπίζονται και χάνουν την πίστη τους και την ελπίδα τους, να τους παρηγορούμε. Ακριβώς βεβαίως θα αντίθετα κάνει ο διάβολος. Εδώ τώρα τον Δαβίδ δεν μπορεί να τον βοηθήσει κανείς. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όταν δεν υπάρχει ο βοηθόν, τον άνθρωπο του Θεού, τότε επεμβαίνει ο Θεός. Όταν δεν μπορούμε μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι να μας βοηθήσουν, τότε αναλαμβάνει ο Θεός. Αλλά αναλαμβάνει ο Θεός πολλές φορές, όπως τώρα και στο Δαβίδ, με άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού και είναι αληθινό, μεταξύ των βοηθούντων μου με είναι ο Κύριος. Παραλαμβάνω, μεταξύ των βοηθούντων εμέ είναι ο Κύριος. Όταν βλέπεις δηλαδή άνθρωποι να σε βοηθάνε, θα νιώσεις ευχαριστία και ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους, αλλά τη δόξα για τη βοήθεια που σου προσφέρανε θα τη δίνουμε πάντοτε στο Θεό, γνωρίζοντας ότι μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Βεβαίως είμαστε ευγνώμονες, βεβαίως ευχαριστούμε τους ανθρώπους, αλλά δοξάζουμε το Θεό. Και θα τολμούσα να πω, αν και είναι ακραίο, ότι δεν θα ήταν και λάθος να πούμε ότι χρεωστούσε να με βοηθήσει. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις του που ο Θεός του έχει δώσει, αλλά δεν είναι μέσα στη διεκδίκηση που ανήκει σε μένα. Αυτός υποχρεούται, αλλά είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία του. Και εγώ δεν μπορώ να το διεκδικήσω, αλλά μόνο να προσευχηθώ και να ζητήσω βοήθεια από τον Χριστό.
Να λοιπόν τώρα που ο Θεός δεν θα αφήσει αβοήθητο τον Δαβίδ, το δούλο του, κατάλαβε ότι έχει ξεπεράσει τα όρια του και εκεί που ο άνθρωπος ξεπερνάει το πρόβλημα των ανθρώπων, ξεπερνάει τις αντοχές και τις δυνάμεις του ανθρώπου, ο Θεός επεμβαίνει, καθώς είναι γεγραμμένο, δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πέραν των δυνάμεών σου. Ο πειρασμός του Θεού είναι τόσος που επιτρέπει ο Θεός, όχι που πειράζει, που επιτρέπει το Θεός, όσο να τον αντέχεις και να τον περπατήσεις. Γι' αυτό λοιπόν ξεσηκώνει την Αβιγαία, η οποία ήταν συνετή και ωραία την όψη. Ένας δούλος του Ναβάλ και της Αβιγαίας την επισκέπτεται και του λέει και την ενημερώνει για όλο το κακό που έρχεται. Ήταν από αυτούς τους κουρευτές. Μας φρόντισαν, μας υπερασπίστηκαν, δεν μας έβλαψαν και όταν ήρθαν να πάρουν αυτό που τους ανήκει, ο Ναβάλ τον ονίδησε, τον αδίκησε και τον έδιωξε. Και τώρα έμαθα που το έμαθε. Ο Θεός πληροφορεί. Μόνο ο Θεός πληροφορεί. Και τώρα έμαθα ότι ο Δαβίδ έρχεται για να κάνει κακό σε όλους μέσα στο περιβάλλον του Ναβάλ. Η Αβιγαία τώρα είναι ένας χαρακτήρας, ένας άνθρωπος ιδιαίτερος. Πρώτα-πρώτα έχει αποκάλυψη. Ξέρει ποιος είναι ο Δαβίδ. Ξέρει και αυτή και έχει πιστέψει, δεν είναι μόνο ότι ξέρει, αλλά έχει πιστέψει ότι οι υποσχέσεις που εδόθησαν από το Θεό στον Δαβίδ ότι θα τον κάνει βασιλιά είναι αληθινές. Επίσης ξέρει και έχει πιστέψει ότι ο Σαούλ δεν έχει δίκιο που τον κυνηγάει για να τον σκοτώσει, αλλά εν αδικία ζητάει την ψυχή του. Και τέλος ξέρει τον άντρα της τον Ναβάλ ότι είναι άφρον, κακός και σκληρός άνθρωπος και ξέρει επίσης ότι έχει άδικο. Και γνωρίζοντας όλα αυτά είναι τώρα πια έτοιμη να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός και αυτό που πρέπει. Εδώ αδερφοί πρέπει να δούμε τώρα τη γυναίκα αυτή την Αβιγαία την οποία διάλεξε ο Θεός για να σώσει τον Δαβίδ από την παγίδα, τον ονειδισμό, το σκάνδαλο και την αμαρτία. Μία γυναίκα η οποία ξεπερνάει φόβους, συναισθήματα, συγγένειες υπέρ της δικαιοσύνης του Θεού. Επαναλαμβάνω, ξεπερνάει το φόβο της από τον Ναβάλ, γιατί σίγουρα τον φοβάται. Ξεπερνάει τους δεσμούς της φιλίας και της συγγένειας μέσα στο περιβάλλον του. Ξεπερνάει όλους τους ανθρώπινους ενδιασμούς που μπορούν μία γυναίκα και έναν άνθρωπο εν γέννη να τον κρατήσουν μακριά από το να πράξει το θέλημα του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί, όλοι μας να έχουμε μία τέτοια καρδιά. Τι δηλαδή? Μία καρδιά που να ενδιαφέρεται για τη δικαιοσύνη, όχι του ανθρώπου που είναι σαν βρώμικο ρούχο, τη δικαιοσύνη του Θεού. Τη δικαιοσύνη του Θεού που ξεπερνάει κάθε συγγενικό δεσμό, κάθε λογική ανθρώπινη, κάθε επιχείρημα σωστό, κάθε τι το ανθρώπινο και το φυσικό. Το ξεπερνάει μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτοί είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι. Τους χρειάζεται ο Θεός. Γιατί με αυτούς πράττει ο Θεός τη δικαιοσύνη του. Με αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να αποκαλυφθεί και να φανερωθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Και δεν είναι εύκολο εγώ να αδικήσω το γιο μου επειδή είναι γιος μου και αν και έχει άδικο υπέρ του γιού σου που έχει δίκιο, αλλά είναι δικό σου γιος, δεν δικός μου. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Βεβαίως μιλάει ο Θεός για προσωποληψία και είναι αληθινό και δίκαιο, αλλά είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, να εκπληρώνουμε και να εκτελούμε τη δικαιοσύνη του Θεού ξεπερνώντας την πατρική αγάπη, τη μητρική αγάπη, την αδελφική αγάπη, τη συζυγική αγάπη ή
το συμφέρον το προσωπικό, το συμφέρον το οικογενειακό, το συμφέρον το επαγγελματικό ή ξεπερνώντας φόβους. Είναι πολύ σοβαρό και έχει πολύ μεγάλη ατιμιστία από το Θεό να είσαι αυτός που πάντοτε διεκδικείς το δίκαιο υπέρ του Θεού. Ειδικοί άνθρωποι, μακάρι να μας κάνει όλους ο Θεός έτσι. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, αλλά δεύτερον τη δικαιοσύνη του Θεού. Εγώ θα έλεγα κάτι πιο απλό για μας, να φοβόμαστε την αδικία. Να φοβόμαστε μη γίνουμε ποτέ συμμέτοχοι αδικίας. Συμμέτοχοι εις αδικία. Βέβαια το άριστο είναι να προσευχόμαστε να μας δίνει ο Θεός χάρη, έλεος και δύναμη να πράττουμε πάντοτε το δίκαιο αλλά στο θέλημα του Θεού. Το δίκαιο ενώπιον του Θεού, όχι το δίκαιο της καρδιάς μας. Το δίκαιο της καρδιάς μας είναι μεγάλη αμαρτία. Το δίκαιο ενώπιον του Θεού. Πράγμα το οποίο έκανε η Αβυγαία. Ξεπερνώντας τα πάντα και εργαζομένη και κρυφίως από τον άντρα της. Δεν ξέρω πόσες θα είχαν το κουράγιο, τη δύναμη, τη χάρη να εργαστούν υπέρ της δικαιοσύνης του Θεού εις βάρος της οικογενειακής της δικαιοσύνης, της δικαιοσύνης των παιδιών της και της δικαιοσύνης του άντρα της. Εγώ το έχω βρει σπάνια αυτό. Αλλά θέλω να το έχω. Δεν θέλω να είναι τα παιδιά μου στο μυαλό μου καλύτερα από τα δικά σου. Και πάντοτε από τότε μπήκα στην εκκλησία, το είχα ακούσει σε ένα κήρυγμα, έλεγα στα παιδιά ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση να ξέρετε θα έχετε άδικο. Εγώ πάντοτε δίκιο θα δίνω στα άλλα παιδιά, έστω και αν έχετε δίκιο εσείς. Και γιατί αυτό, μας αδικείς, το ξέρω. Αλλά εσένα μπορώ να σου εξηγήσω σπίτι. Στους άλλους δεν μπορώ να εξηγήσω. Και εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι ο Θεός να επέμβει και να κάνει η δικαιοσύνη και όχι εγώ. Γιατί αν κάνω εγώ δικαιοσύνη, μπορεί εγώ και να εκδικήσω τον εαυτό μου. Και επειδή δεν ξέρω και τι είναι το δίκαιο, μπορεί να κάνω και μεγάλη αδικία. Έτσι μεγαλώσαν τα παιδιά μου. Και έτσι μεγαλώνουν και τα εγγόνια μου όσο το αφημών. Θα μου πείτε πάντα τα κατάφερα, όχι. Αλλά πάντοτε προσπαθούσα. Το είχα ακούσει, μ' άρεσε και με ωφέλησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ με ωφέλησε. Σας το συνιστώ εκ βάθους ψυχής. Εκ βάθους ψυχής. Καλύτερα να χάνεις παρά να κερδίζεις από τον άλλον. Καλύτερα να δίνεις παρά να παίρνεις. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Καλύτερα να αδικήσαι παρά να αδικείς. Η Αβυγαία λοιπόν ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού την ονομάζει πηγή χαράς. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη θέση στο πάνθεον των ηρώων της πίστεως όσον αφορά τις γυναίκες. Πήρε να πράξει αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού. Φώναξε δούλους που την υπάκουσαν, πήρε δώρα για τον Δαβίδ, έβαλε μπροστά τους δούλους της και όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τον Δαβίδ, τον προσκύνησε και του είπε «Η αδικία αυτή την οποία έρχεσαι να εκδικήσεις, ας είναι σε μένα». Την έκανε ο Ναβάλ, αλλά λόγησέ τη σε μένα. Έχεις δίκιο, αλλά την αδικία λόγησέ τη σε μένα. Μεγάλη κουβέντα, αδερφοί, αυτή. Αυτή δεν έχει αδικήσει, αλλά βάζει τον εαυτό της μπροστά. Θα της βγει σε κακό,
θα την ωφελήσει πολύ. Γιατί πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού. Θα την ωφελήσει πάρα πολύ. Και του λέει, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Θεός σε εξέλεξε, θα σε κάνει βασιλιά. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Σαούλ σε κυνηγάει για να σε θανατώσει, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η ψυχή σου είναι δεδεμένη στον δεσμόν της ζωής πλησίων Κυρίου του Θεού σου. Ωραίες αποκαλύψεις, ωραία λόγια. Μόνο ένας φωτισμένος άνθρωπος του Θεού μπορεί να μιλήσει έτσι. Η ψυχή σου είναι δεδεμένη εις τον δεσμόν της ζωής πλησίων Κυρίου του Θεού σου. Ξέρω ότι τα ψυχά των εχθρών σου ο Θεός θα τα εξφενδονήσει μέσα τη σφενδόνη. Και ξέρω ότι ο Κύριος θα κάνει όλα όσα ελάλησε υπέρ της ζωής σου. Και όταν κάνει αυτά ο Κύριος και σε καταστήσει κυβερνήτη, ακούτε τι ωραία που του μιλάει, τότε δεν θα υπάρχει σκάνδαλο σε σένα, δεν θα υπάρχει αμαρτία, δεν θα έχεις εσύ εκδικηθεί τον εαυτό σου και δεν θα έχεις χύσει αίμα αθώου, αν με ακούσεις. Και μπροστά σε αυτή τη γλυκύτητα των λέξεων, των λόγων, των εκφράσεων, η οργή του, του Δαβίδ εξαφανίστηκε, γιατί η γλυκή απόκριση, λέει η Γραφή, καταπραίνει θυμό. Πάει η οργή του Δαβίδ. Ήρθε σε αυτόν ο Δαβίδ. Και όταν κατάλαβε τι συνέβη, δόξασε το Θεό. Λέει, δόξα Κύριέ μου, γιατί με έσωσες. Έστειλες αυτή τη γυναίκα και με ελευθέρωσες. Με έβγαλες από το σκάνδαλο που ήμουν έτοιμος να πω. Με έβγαλες από το θανατικό που ήμουν έτοιμος να κάνω. Και όλο αυτά θα με ακολουθούσαν σε όλη μου τη ζωή και θα ήταν ένα πρόβλημα για μένα μέχρι να πεθάνω. Και πήρε τα δώρα της Αβιγαίας, ευχαρίστησε την Αβιγαία, κατάλαβε ότι ο Θεός την έστειλε. Και τώρα να πω και κάτι άλλο. Εγώ σκέφτομαι πάντοτε τον εαυτό μου σαν θυμωμένο. Και λέω, Κύριε, πάντα να έχεις μία Αβιγαία να με βοηθάει. Αλλά εδώ πάνω που είμαι τώρα σκέφτομαι τον εαυτό μου σαν την Αβιγαία. Κύριε, κάνε με να βοηθάω ανθρώπους να μην πέφτουν σε αυτή την παγίδα του διαβόλου. Και μ' άρεσε που το σκέφτηκα και γι' αυτό σας το λέω. Κάνε μας έτσι να βοηθάμε τους ανθρώπους όταν είναι σε θυμό, σε οργή, που θα τους φέρει σε μεγάλο σκάνδαλο, σε αμαρτία και σε ανομία. Και ο Θεός βοήθησε το Δαβίδ και έφυγε χωρίς να πέσει σε κανένα αμάρτημα. Η Αβιγαία επέστρεψε στο σπίτι της. Ο Ναβάλ έκανε ένα μέγα δείπνο, γιατί ήταν σφόδρα μέγας. Ήταν εύθυμος στην καρδιά και εισάκρον μεθυσμένος. Απολάμβανε τα πλούτη του, δοξάζοντας τον εαυτό του. Η Αβιγαία τον είδε έτσι και δεν του είπε τίποτα. Την άλλη μέρα όμως, όταν ξεμέθησε, εφανέρωσε προς αυτόν το τι συνέβη και το τι έκανε αυτή. Και αυτό ο Ναβάλ δεν το άντεξε. Κακός και σκληρός άνθρωπος. Δεν μπόρεσε να αντέξει την αγαθοσύνη του Θεού, την καλοσύνη του Θεού, τη μακροθυμία του Θεού. Δεν μπόρεσε να τα αντέξει. Και η καρδιά του, λέει η Γραφή, ενεκρώθη και έγινε σαν πέτρα. Όχι σκλήρινε, σαν πέτρα έγινε. Έχεις νιώσει ποτέ την καρδιά σου να σκληραίνει τόσο πολύ? Εγώ την έχω νιώσει. Και είναι όχι τόσο πολύ, αλλά είναι φοβερό, αδερφοί.
Είναι εκείνη τη στιγμή που λες πάει, θα πάθω καρδιακό έμφραγμα. Γιατί ξέρετε, ο θυμός μπορεί να σε θανατώσει. Ξέρετε, από θυμό πως έχουν σκάσει, λένε οι άνθρωποι. Έσκασε από τα νεύρα του. Δεν είναι αστείο, είναι αληθινό. Μια φορά είχα θυμώσει τόσο πολύ και η καρδιά μου χτύπαγε και φοβήθηκα. Λέω, τώρα θα μείνω. Και έτρεχα να βρω χαπάκι να ηρεμήσω. Ο Θεός να μας φυλάει. Δυστυχώς για τότε στον Άβαλο δεν υπήρχαν χαπάκια. Η καρδιά του έγινε πέτρα και λέει η Γραφή, και μετά από 10 μέρες περίπου επάταξε ο Κύριος τον Άβαλ και απέθανε. Επάταξε τον Άβαλ. Έφτασε στα όρια του ο Ναύαλ, στα όρια της σκληρότητος και της κακίας. Και όταν φτάσει στα όρια, έρχεται η εκδίκηση του Θεού. Ξέρετε, αδελφοί, ο Θεός είναι πολύ μακρόθυμος. Αλλά όταν έφτασε στα όρια η αμαρτία στη γη, τότε την κατέστρεψε με κατακλυσμό. Όταν έφτασε στα όρια η αμαρτία στα Σόδωμα και στα Γόμορα, την κατέστρεψε με φωτιά και θείο. Αφού προηγούμενα όμως έβγαλε από μέσα τον Νόε, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και τις νύφες του, και από τα Σόδωμα και τα Γόμορα το Λότ, τη γυναίκα του, τους γαμπρούς του και τις κόρες του, άσχετα αν οι γαμπροί του δεν δέχθηκαν και η γυναίκα του δεν υπάκουσε και έμεινε πίσω. Η μακροθυμία του Θεού έχει όρια. Και όταν ξεπεράσει ο άνθρωπος τα όρια της αμαρτίας, τότε έρχεται η κρίση. Και είναι φοβερό να πέσει ο άνθρωπος ισχύρας Θεού ζώντος. Φοβερό. Το έμαθε ο Δαβίδ ότι ο Ναύαλ επατάχθη από το Θεό και φώναξε δοξάζοντας το Θεό. Ευλογητός ο Κύριος που έκρινε τη δική μου κρίση, που έκαμε δικαιοσύνη στην κρίση μου. Με αδίκησε, αλλά με υπερασπίστηκε ο Κύριος και έκρινε τον ονειδισμό το γενόμενο εναντίον μου από του Ναύαλ. Και ταυτόχρονα, ευλογητός σας είναι ο Κύριος που με εμπόδισε να κάνω εγώ αυτό το κακό. Τώρα είναι σε πλήρη νυφαλιότητα. Έχει σοφία από το Θεό. Έχει οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο. Έχει αποκάλυψη, έχει φανέρωση. Μέσωσε ο Θεός από το κακό και έκαμε την κρίση μου και την εκδίκησή μου εναντίον του Ναύαλ που με ονείδησε και με αδίκησε. Και την κακία του Ναύαλ ο Κύριος την έστρεψε κατά της κεφαλής αυτού. Γι' αυτό λέω, αδερφοί, ας μη φοβόμαστε ποτέ τους ανθρώπους. Μας καταρρώνται, την κατάρα ο Θεός του μεταβάλλει σε ευλογία. Μας μισούνε, το μίσο τους ο Θεός το φτάνει κοντά μας σε ευλογία. Ξέρει ο Θεός να μετατρέπει το κακό σε καλό. Ξέρει ο Θεός να μετατρέπει τον ονειδισμό σε δόξα. Ξέρει ο Θεός. Αλλά αυτό θα το κάνει μόνο σε αυτούς που τον εμπιστεύονται. Τον εμπιστεύονται αδικούμενοι. Τον εμπιστεύονται κακουχούμενοι. Ταλαιπωρούμενοι. Αλλά εμπιστεύονται αυτόν. Και μάλιστα όταν έχουν την δυνατότητα να εκδικήσουν τον εαυτό τους μόνοι τους ή να ανταποδώσουν το κακό μόνοι τους, τότε ο Θεός γίνεται μεγάλος μισθαποδότης. Γιατί χαίρεται στον άνθρωπο που μπορεί πραγματικά να δαμάσει το σώμα του και να το δουλαγωγήσει. Δοξάζεται ο Θεός. Παραλαμβάνω, πολλές φορές δεν είναι μόνο δύσκολο, είναι αδύνατον. Μόνο με τη χάρη του Χριστού
και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μπορεί ο άνθρωπος να υποτάξει τη σάρκα του και να καταστρέψει τα έργα της σαρκός δια Πνεύματος Αγίου μόνο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο, αδελφοί, να εξητούμε το Πνεύμα το Άγιο και να πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου, λαλούτες γλώσσες και υμνούντες με ύμνους πνευματικούς στον Θεό. Είναι ανάγκη. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να επιβιώσει ο χριστιανός. Χωρίς τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στους μεγάλους πειρασμούς του διαβόλου. Δεν μπορούμε να τους υπερνικήσουμε. Δεν μπορούμε να τους ξεπεράσουμε. Μόνο με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και τώρα ήρθε η ώρα ο Δαβίδ να ανταποδώσει την ευλογία στην Αβιγαία που του πρόσφερε. Στέλνει δούλους του και της κάνουν πρόταση να τη γίνει γυναίκα του και την τίμησε ο Θεός κάνοντας την Αβιγαία πρώτη γυναίκα του Δαβίδ. Και εμείς ξέρουμε από την Καινή Διαθήκη ότι αυτή είναι η αληθινή γυναίκα και η μόνη γυναίκα του Δαβίδ. Βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι πέραναν πολλές γυναίκες. Αλλά αυτό δεν είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι ένας άντρας για μια γυναίκα. Το θέλημα του Θεού είναι απαρχής είναι γραμμένο. Ο άνθρωπος θέλει αφήσει τη γυναίκα αυτού, τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού. Είναι μεγάλη τιμή. Την τίμησε ο Θεός την Αβιγαία. Όπως ο Θεός τιμάει κάθε έναν και κάθε μία που παίρνει αυτή την απόφαση να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, δαμάζοντας το σώμα της και δουλαγωγώντας και ζητώντας βοήθεια από το Θεό να δαμάσει την οργή, το συναίσθημα και οποιοδήποτε άλλο δεσμό προσωποληψίας επικρατεί και κυριαρχεί στη ζωή μας. Ο Θεός να μας φυλάει, να μας οδηγεί και να μας προστατεύει όπως το Δαβίδ, στέλνοντας αβιγαίες στο δρόμο μας, αλλά ιδιαιτέρως να μας χρησιμοποιήσει στη ζωή μας και σαν αβιγαία για να προστατεύουμε με τη χάρη του Χριστού και άλλους ανθρώπους από αυτή τη μεγάλη κρίση και το μεγάλο πειρασμό. Αμήν. Να ψάλλουμε τον ύμνο 233.